του. Τι έγινε εκεί, κύριε Σταθάκη, τι τους είπατε, τι σας είπαν? Κυρίως τι σας είπαν σε αυτό που τους είπατε, γιατί φαντάζομαι τους ζητήσατε κούρεμα του χρέους. Ναι, νομίζω, καταρχάς δεν είχα συνάντηση με τον Δούνο του. Εγώ έδωσα ομιλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ετησίου συνεδρίου. Η βασική ομιλία μου ήταν γιατί απέτυχε το μνημόνιο και γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω αυτή η πολιτική. Και η αλλαγή πορείας, τα βήματα και τις προϋποθέσεις που έχει, που είναι η αναδιάρθρωση του χρέους, η ανάγκη αλλαγής πολιτικής με επίκεντρο την ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις, όχι σαν αυτές που κάνει το μνημόνιο, αλλά μια σάρκα μεταρρυθμίσεις που πραγματικά έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Αναδιάρθρωση χρέους, κούρεμα και ποιες τάξεις? Η γνωστή θέση που να το καθιστά βιώσιμο, η εκεί δεν είναι. Οι γνωστές θέσεις, θα μου επιτρέψετε να την κάνουμε συγκεκριμένη, γιατί πολλές γνωστές θέσεις αλλάζουν στη διάρκεια. Λοιπόν, η βιωσιμότητα εκπορεύεται ότι πρέπει να είναι 50%. Κούρεμα 50%. Συν, ναι. Αντίδραση υπήρξε? Κοιτάξτε, γίνανε πολλές συζητήσεις προφανώς. Υπάρχει αναγνώριση ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, αυτό είναι κοινός τόπος. Υπάρχουν διαφορετικές φυσικά προσεγγίσεις στο διατάφτα. Πώς, πότε και με ποια διαδικασία μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν ως γνωστόν χώρες που είναι ριζικά αντίθετες. Άρα λοιπόν... Το θέμα όμως δεν ήταν μόνο το ελληνικό, και αυτό ήταν το δεύτερο θέμα και με αυτό θα κλείσω. Το θέμα συζήτησης ήταν η ευρωπαϊκή οικονομία και το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και εδώ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι η δική μας θέση είναι ότι δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως διμερές πρόβλημα, πρέπει να είναι μέσω μιας ευρωπαϊκής λύσης για το χρέος και μιας συνολικής πολιτικής που αφορά την Ευρώπη, νομισματική πολιτική, χαλάρωση του δημοσιονομικού συμφώνου και αναπτυξιακή ατζέντα. Άρα αυτός ήταν η συζήτηση. Είναι ένας στόχος σας αυτός, ναι. Αλλά κι εσείς παραδέχεστε ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες ακούνε κούρεμα του χρέους και τρελαίνονται, δεν το δέχονται με τίποτα. Φυσικά. Πώς θα το πετύχετε λοιπόν εσείς, όχι το κούρεμα της τάξης του 50%, που είναι σαν να τους λέτε μας δίνετε τα μισά έτσι, γιατί είμαστε ωραίοι, αλλά πώς θα πετύχετε ακόμη και μικρότερο κούρεμα, όταν έχετε χώρες απέναντί σας σταθερά? Ναι, από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω, γι' αυτό το βάζουμε στην ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα προς αντιμετώπιση. Της Γαλλίας τον προϋπολογισμό τους το γυρίσανε πίσω. Δεν πέρασε δηλαδή. Ναι, αλλά και έχει κάνει μέτωπο με την Ιταλία και είναι η δεύτερη και τρίτη οικονομική δύναμη της Ευρώπης. Δεν τα καταφέρανε αυτοί. Όχι, δεν τα καταφέρανε. Η Γαλλία μονομερώς έκανε επιλογή να χαλαρώσει το δημοσιονομικό σύμφωνο. Και η Ιταλία έχει μια πολιτική αυτή τη στιγμή που αποτελεί, είναι σε ριζική σύγκρουση με τη Γερμανία σε μια σειρά από θέματα. Άρα η συγκυρία δεν είναι ασπρομαύρο. Επιτρέπει αυτό το οποίο είναι λογικό και προφανές, είναι και διεθνές πρόβλημα πέρα από ευρωπαϊκό. Όλες οι συζητήσεις αφορούν πλέον το αύριο της παγκόσμιας οικονομίας. Θα ξαναρθούμε, κύριε Σταθάκη, σε εσά.